Σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι Θεσσαλονίκης για ακόμα μια φορά βρίσκονται στον δρόμο, συγκεκριμένα μπροστά στην Πριτανία του Απιθύτα, που χθες διεξήχθησαν σκηνές βίας άνευ προηγουμένου από τις αστυνομικές δυνάμεις. Χθες έγινε ξεκάθαρο πλέον και στον πιο δύσπιστο φοιτητή ποια είναι η πραγματική στόχευση του νόμου. Η πραγματική στόχευση είναι πραγματικά να σπείρει την υποταγή απέναντι σε μια πολιτική η οποία μας θέλει με τσακισμένα δικαιώματα. Απέναντι σε αυτή την επίθεση που δεχόμαστε ολόπλευρα, εντείνεται η καταστολή, εντείνεται ο φόβος. Εμείς τους ξεκαθαρίζουμε ακόμα μια φορά ότι αυτός ο φόβος, τον οποίο επιδιώκουν να σπείρουν στους φοιτητές, δεν θα περάσει. Για ακόμα μια φορά, στον δρόμο οι φοιτητές θα απαντήσουν, θα προτάξουν ολόπλευρα τις διεκδικήσεις τους για μόρφωση, για υγεία, για να ανοίξουν οι σχολές τους με όλα τα μέτρα προστασίας. Απαιτούμε με τη σημερινή πορεία, η οποία θα καταλήξει στα δικαστήρια, να απελευθερωθούν οι 31 συλληφθέντες φοιτητές μας, οι 31 συλληφθέντες συναδέλφοι μας. Μέχρι να απελευθερωθούν αυτοί, εμείς θα είμαστε στον δρόμο, θα φωνάζουμε, θα διεκδικούμε. Οι εικόνες που συλλήφθηκαν χθες εδώ μπροστά από την Βρετανία μαρτυρούν το όρκο καταστολής. Που έρχεται η κυβέρνηση, να κλείνει η κυβέρνηση και όλο το προηγούμενο φυσικά, να απαντήσουν απέναντι στις φοιτητές που διεκδικούμε ανοιχτές σχολές, ανοιχτά εργαστήρια, ανοιχτές κλινικές, να πραγματοποιήσουν όλες τις πρακτικές μας. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι εμείς απέναντι σε αυτή την καταστολή δεν θα μιλώνουμε το βλέμμα. Απέναντι σε όλο αυτό το όργιο απαντάμε οργανωμένα μέσα από τις κλινικές μας συνελεύσεις, με τους θετικούς μας συλλόγους, που διευθυντάνε με τον σχολών μας. Σήμερα στον δρόμο θα αποδείξουμε ότι η καταστολή πάει στην πράξη. Και απαιτούμε εδώ και τώρα να ανοίξουν τις σχολές με τα μέτρα προστασίας και να απελευθερωθούν οι 30 φοιτητές μας. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι όχι μόνο έχει τύχει υποχρεώσει, αλλά αισθάνομαι και ντροπή και πρέπει να υπερασπίσουμε τις φοιτητές και τις φοιτητριές μας. Οι φοιτητές και οι φοιτητριές μας δεν ήταν περιφερειακές ομάδες. Διαμαρτυρήθηκαν ζητώντας να ανοίξουν τα κλειστά πανεπιστήμια. Αυτό ζητάμε και εμείς και αισθάνομαι ότι θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφοι να τους στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Αυτή τη στιγμή, με πρωτοβουλία των Βρετανικών Αρχών, οι οποίοι υπογράφουν ένα κείμενο χωρίς καλά-καλά να έχουν δει τι υπογράφουν, κατηγορούν τα παιδιά ότι αποτελούν περιφορειακές ομάδες. Εγώ έχω να πω το εξής: το πανεπιστήμιο είναι το σπίτι των παιδιών. Δεν είναι κατάληξη σε ξένο χώρο. Γι' αυτόν τον λόγο ζητάω τη συμπαράσταση όλου του κόσμου και του εκπαιδευτικού κόσμου από τη δευτεροβάθμια και του προνοδασκάλων και των πανεπιστημιακών δασκάλων και των συναδέλφων και των συναδέλφων. Χθες οι φοιτητές διεκδίκησαν να επιστρέψουν στα μαθήματά τους με όρους υγιεινής και ασφάλειας, και αυτό που εισέπραξαν ήταν μετά από πρόσκληση της Βρετανίας που έχει βαρύτατες ευθύνες, τα αστυνομικά κλόπς, τη βία, τους βασανισμούς, τις προσαγωγές και τελικά τις συλλήψεις. Αυτό το πράγμα δεν θα συνεχιστεί, θα σπάσει. Θα το σπάσουμε όπως κάνουμε σήμερα. Και έχουμε συνέχεια.